εύκολες τουλίπες από χαρτί. Γεια σας παιδιά, είμαι η κυρία Ελένα και από εδώ είναι ο βοηθός μου, ο Κέρμη το Βατραχάκι. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά, καλές διακοπές να έχετε. Καλές διακοπές παιδιά. Σήμερα λοιπόν Κέρμη θα δείξουμε στα παιδιά πώς μπορούν να φτιάξουν εύκολα τουλίπες από χαρτί. Ω, πάρα πολύ ωραία. Και μπορούν να τις κάνουν καρτούλες και να τις χαρίσουν στα αγαπημένα τους άτομα. Πάρα πολύ ωραία! Πώς θα τις κάνουμε? Θα σας δείξω σε λίγο, Κέρμη. Πριν όμως ξεκινήσουμε, ξέρεις τι θα κάνουμε? Ναι, θα δούμε ζωγραφιές παιδιών! Και βέβαια! Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη ζωγραφιά, η οποία είναι του Λουκά. Ω, είναι πάρα πολύ ωραία! Γεια σου Λουκά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη ζωγραφιά σου. Οι επόμενες ζωγραφιές είναι του φίλου μας του Στέφανου. Ω, είναι υπέροχες! Γεια σου Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ζωγραφιές που μας στέλνεις. Η επόμενη ζωγραφιά είναι της Πέννη. Ω, τι ωραία! Γεια σου Πέννη, σε ευχαριστούμε και σένα. Και η επόμενη ζωγραφιά είναι της Ειρήνας. Είναι μια ζωγραφιά και μια κατασκευούλα. Α, είναι πάρα πολύ ωραίες. Γεια σου Ειρήνα, σε ευχαριστούμε και σένα πάρα πολύ. Αυτές λοιπόν παιδιά μου είναι οι ζωγραφιές για σήμερα. Εάν όμως και εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τις ζωγραφιές σας και να τις δείξουμε εδώ στο κανάλι μας, μπορείτε να γίνετε μέλη στην ομάδα μας στο Facebook, Yupiland Ζωγραφική για Παιδιά. Θα βρείτε το link κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Εκεί μπορείτε να ανεβάζετε τις ζωγραφιές σας και εμείς θα τις δείχνουμε εδώ στο κανάλι μας. Ναι! Περιμένουμε τις ζωγραφιές όλων σας. Σωστά! Έτσι είναι Κέρμιτ, μου περιμένουμε με μεγάλη χαρά τις ζωγραφιές των παιδιών. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε με την κατασκευούλα μας. Και βέβαια! Έχουμε εδώ κάποια πολύχρωμα χαρτάκια. Θα χρειαστούμε ένα χαρτάκι στο οποίο θα σχεδιάσουμε μία γλαστρούλα. Θα το διπλώσουμε. Θα σχεδιάσουμε μία γλαστρούλα. Θα σχεδιάσουμε από την πλευρά που είναι εδώ που είναι ενωμένο. Από εδώ θα ξεκινάει η γλαστρούλα μας. Στην ουσία σχεδιάζουμε ένα τετράγωνο και ένα ορθογώνιο. Και κόβουμε γύρω γύρω. Αυτή λοιπόν θα είναι η γλαστρούλα μας, η οποία θα γίνεται και κάρτα και μπορούμε να γράψουμε μέσα ευχές. Αν θέλουμε μπορούμε να τις ζωγραφίσουμε κιόλας, να τις κάνουμε διάφορα σχεδιάκια. Αφού έχουμε ζωγραφίσει την γλαστρούλα μας, πάμε να την κολλήσουμε στο κάτω μέρος του χαρτιού μας. Θα την κολλήσουμε σε ένα ροζ χαρτάκι. Εσείς μπορείτε να βάλετε να την κολλήσετε σε ό,τι άλλο χρώμα χαρτί θέλετε. Τώρα θέλουμε να κόψουμε λωρίδες από πράσινο χαρτί για να φτιάξουμε τα κοτσάνια των λουλουδιών μας. Μπορούμε να κόψουμε και φυλλαράκια. Κόβουμε ένα χαρτάκι, μια λωρίδα. Τη διπλώνουμε, σχεδιάζουμε φυλλαράκι και το κόβουμε. Εγώ τώρα δεν το σχεδίασα εδώ. Σκεφτείτε ότι σχεδιάζετε το σχήμα ενός φύλου και το κόβετε. Και επειδή το έχουμε διπλώσει, θα βγουν 4 φυλλαράκια. Οπότε τα κολλάμε και αυτά. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε τις τουλίπες μας. Τις τουλίπες θα τις κάνω με χρώμα γαλάζιο. Έχω ένα γαλάζιο χαρτάκι. Θα χρησιμοποιήσω γαλάζιο ανοιχτό και γαλάζιο σκούρο. Θα διπλώσω το χαρτάκι μου. Θα σχεδιάσω μία μισή τουλίπα.
θα έχει αυτό το σχήμα. Θα το κόψω. Θα κόψω βασικά 3 τέτοια γαλάζια, γιατί θέλω να κάνω 3 τουλίπες. Όμως δεν τις έχω τελειώσει ακόμα. Απλά κόβω πρώτα το γαλάζιο, το ανοιχτό. Μετράω εδώ περίπου πόσο ήταν το πρώτο. Και θέλω τώρα να κόψω άλλα 3, άλλα 4 μάλλον, 2, 4, 6, άλλα 6, 2 για κάθε λουλουδάκι, σε σκούρο γαλάζιο. Διπλώνουμε λοιπόν το χαρτάκι μας 2 φορές, οπότε εδώ θα βγουν 4 μαζί. Μετράω το μέγεθος. Ωραία, πάμε τώρα να φτιάξουμε τις τουλίπες μας. Θα κολλήσουμε πρώτα το ανοιχτό πέταλό μας στη μέση. Κολλάμε λοιπόν τα 3 γαλάζια. Και θα πάρουμε το γαλάζιο το σκούρο, θα το διπλώσουμε έτσι και θα το κολλήσουμε στην άκρη του λουλουδιού. Θα κολλήσουμε ένα από εδώ και ένα από εδώ και έτσι θα σχηματίσουμε μια πολύ ωραία τουλίπα. Και η κατασκευούλα μας με τις τουλίπες μας είναι έτοιμη. Α, τι ωραία που είναι! Κέρμιτ, σου αρέσει? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ! Χαίρομαι, Κέρμιτ! Παιδιά μου, αν άρεσε και σε εσάς, μην ξεχνάτε να κάνετε like στο βίντεο επίσης. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας αν δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι και να ενημερώνεστε όταν ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια! Γεια σας! Γεια σας, παιδιά! Να περνάτε τέλεια!